Πέρα την Αμερικάνικη, λογικό. Με, η μπάλα του Ρος Χάντερ, ο μακράν καλύτερος παίκτης. Δεν θα έλεγα μονάχα της ΑΕΚ. Ένα από τα φαβορί, αν τελείωνε τώρα για οποιοδήποτε λόγο το ελληνικό. Τα πράγματα, παίξτε δυνατά, δείτε το χρόνο, μην βιάσεστε, διαβάστε το παιχνίδι και παίξτε πιο επιθετικά. Ο Γκρίβιν επιτίθεται. Θα αλλάξει κάτι κυρίως στο αμυντικό της κομμάτι, δηλαδή τα καλάθια που έχει πετύχει ο ύφεστος είναι... Τα εδάφη σε γνωστά στέγια, ας μην λησμονούμε ότι ο νικαιώτης forward διετέλεσε και παίκτης του Πανιωνίου. Πριν από 10-12 χρόνια, τότε με στη χέρια συνεχώς κάνει αυτά τα deflections και δεν αφήνει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα βρει όμως παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο εδώ. Το Μηθέα στο Champions League είναι παίκτες από τη Ρόζα Ράντομ που έλεγα από την μπασκετική σχολή της Ρόζα Ράντομ. Αυτός βέβαια που σούταρε τώρα είναι από την μπασκετική σχολή της Λιθουανίας. Χρόνια στα ανοιχτά γήπεδα βελτίωσε τις δεξιότητες της διαιτήσεις και δεν μπορούσε να συμβεί το ίδιο με τα σούτ. Εδώ το floater από τον Χάντερ. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι μολονό ότι η οργανική θέση του είναι κάτι σαν 4. Τον είδαμε τώρα να μαρκάρει το χειριστή της μπάλας. Γκρίφιν, ο οποίος δεν σούταρε, πάει σε μια πιο γεμάτη επίθεση, πιο μεγάλη. Καταπληκτική πάσα πάνω στον αέρα, στην κίνηση του Σάκοτα. Πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να φτάσει στην νίκη. Πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε να κάνουμε λάθη. Έχουμε 4 λάθη στον πρώτο δεκάλεπτο. Εκτελώ, δεν του κάτσε αυτή η φάση πάντως του. Αλλά να ξανά ο Χάντερ με το κλέψιμο πάει στο κάρφωμα, στο lay-up. Ο MVP της ΑΕΚ μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Καταπληκτικά μάτς και στην Ευρώπη και στο ελληνικό. Πρωτάθλημα Vince Hunter 26-21. Σε κάτι καλό. Πήγε ρόλα το Λαρετζάκι για τον Ρόμπερσον, αλλά ο μαθητής του Τζιμ Μπόχαϊμ στο Σύρακιους δεν τα κατάφερε και εδώ η φάση του μάτς. Η ασίστ του Λαρετζάκι, λόμπα. Τελειώνει το backdoor. Ο Ρόμπερσον καλάθι για την ΑΕΚ 29-26. Απέναντι στον ύφεστο που έχει ένα στα 3 γιατί τελειώνει όλες τις φάσεις μέσα στο ζωγραφιστό. Και εδώ σπάει το ρόδι μετά από ώρα. Ο γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Διεθνής παίκτης βεβαίως. Και παίξε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτός και ο Σάκοτα και ο Λαρετζάκης. Μάλκομ Γκρίφιν, Ματσούλης πάνω στην κίνηση. Ο Λιθουανός εκτελεί από τις 45 μοίρες. 41-36. Η ΑΕΚ στο συν 5, Δημήτρης Αθηνόπουλε. Τιούλης με το Wiggins στο post, η πάσα στο Σάντρος, καλάθι, πήγε να του φύγει μπάλα. Για να κάνει σουτ ένας πολύ ολοκληρωμένος παίκτης. Έπαιξε το πήγε ρόλο ύφεστος, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Σάκοτα έχει το momentum, 48-40. Πάει προς τα μέσα, είναι γερό παιδί. Και αντέχει στους κραδασμούς σε τέτοιες διεισδύσεις ο Γκρίφιν με σταυρωτές. Ματσιούλης με τον Χάντερ πήγαν να δοκιμάσουν ένα high-low. Το σούτριο πόντων από τον Γκρίφιν. Ο Μέκερ περιμέναμε τον Ρος, τελικά μας προέκυψε ο Λάρι. Ο Λάρι, Playmaker. Καλάθι από τον Ματσιούλης. Είχε ιδέες, καλά τις έχεις τις ιδέες στο μυαλό του Θανάσου Σκουρτόπουλος. Εν όψη Γερμανία στην Παρασκευή στην Πάτρα και Σερβία στη συνέχεια στο Βελιγράδι. Πόιγκα. Μωραΐτης, ωραία προσπάθεια! Λαρετζάκης και λέει ο Μωραΐτης. Μωραΐτη αλλά και του Γιαννόπουλου. Να πούμε ότι ο coach Μπάκη γύρισε. Άντως, εδώ. Μωραΐτης εκτελεί. Αυτό ακριβώς. Καλάδι τριών πόντο πάνω. Πάνω που ήρθε ο Μωραΐτης Δημήτρης Αφιλόπουλου να εικονογραφήσει τον λόγο σου. Κάτι για τα τρίποτα πήγες να πεις. Ναι. Μωραΐτης. Για τον Χάντερ. Μάλιστα, καλάθι από τον Αμερικανό για το 72. Εκεί παίχτες κιόλας είναι πόντι ασίστ σήμερα. Λαρετζάκης. Σουτιά τρεις, το παίρνει και το βάζει. Μπροστά στο Φρεϊμάνης. 75-60 από το Λάρι. Απέναντι στον Μπρίζελτον. Περνάει ο Γκρίφιν, στέκεται. Το ξαναλέω, είναι πολύ δυνατός, η σωματοδομή του είναι τέτοια. Πολύ δύσκολα σε τέτοιες φάσεις ένας εναντίον ενός ο πρώην παίκτης του Κολοσσού και της Αγίας Πετρούπολης, της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης μπορεί να έχει πρόβλημα. Δηλαδή απέναντι σε παίκτες στα κυβικά του τους έχει. Όλοι το ρεκόρ της η Άγκη είναι σε καλή φάση παρά τα προβλήματα, παρά την κατεμιά, παρά τις απουσίες των τραυματιών.
Είναι σε καλό φεγγάρι και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει 3 ερηνίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, πήγε στο 5-2. Από το 2-2 έχει 6 ερηνίκες στην Ευρώπη. Έχει διακοπή, θα ξεκουραστούν, θα ανακάμψουν. Ο ύφεστος